Καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά. Σας καλωσορίζω εκ μέρους των γιατρών του κόσμου. Εγώ είμαι ο Νάσος Παπαγυρόπουλος και έχω την τιμή να είμαι, δεν θα έλεγα οικοδεσπότης, σήμερα ούτε παρουσιαστής, αλλά ο εκφωνητής όλων αυτών των ωραίων ανθρώπων και δρόμων που θα δούμε, είδαμε και θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, κανείς, σε κανέναν δεν αρέσουν τα μακροσκελή κείμενα. Έχω αρκετά εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ και περιεκτικός. Ακούσαμε τη φιλαρμονική Κέρκυρας ή αλλιώς την παλιά φιλαρμονική. Και για να σας ευχηστήσω την προσοχή, επειδή κάποιοι μιλάνε μεταξύ σας, να σας πω ότι αυτή είναι η πρώτη φιλαρμονική που έπαιξε τον εθνικό μας ύμνο. Από εκεί θα αρχίσω. Λοιπόν, ιδρύθηκε το 1940. Το πρόβλημα τότε ήταν που ουσιαστικά θέλανε να φτιάξουν μια φιλαρμονική εταιρεία όπως είναι και στην Ιταλία. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε στην Κέρκυρα κανένας είδους φιλαρμονική και οι Βρετανοί για την εποχή δεν επέτρεπαν στους Έλληνες να έχουν στρατιωτικά τιμητικά αγήματα για οποιοδήποτε λόγο. Άρα υπήρξε αυτή η εταιρεία η οποία δημιούργησε όλο αυτό που έχουμε μέχρι και σήμερα. Βασικός σκοπός δεν ήταν μόνο το να παίζει μουσική σε διάφορα δρόμενα, αλλά να μπορεί να εκπαιδεύσει και πολίτες, παιδιά, να μάθουν τη μουσική, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε δυνατότητα μάθησης, δεν είχε οδεία η Κέρκυρα και αν ήθελες να μάθεις έπρεπε να είσαι πάρα πολύ εύπορος, να έχεις, παραδείγματος χάρη, ένα ιδιώτη μουσικό ή αλλιώς κάποιο τέτοιο είδους φιλαρμονική που κατά κάποιο τρόπο ερασιτεχνικό, επαγγελματικά θα σου το μάθαινε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά το 19ο αιώνα, υπήρξαν πάρα πολλοί μουσικοί, πολύ γνωστοί, που δεν θέλω να τους αναφέρω όλους τώρα, αλλά ο Νικόλαος Μάτζαρος, ο Δομένικος Παδοβάνης και ούτω καθεξής, που είχαν την καλλιτεχνική ηγεσία του ιδρύματος. Όπως σας είπα, το 1864, που το απέδωσε η φιλαρμονική τον ελληνικό εθνικό ύμνο, αλλά και το 1996 τον Ολυμπιακό ύμνο. Το θέμα είναι ότι την έχουμε μέχρι και σήμερα στις ημέρες μας, ασταμάτητη, και ακόμα εκπαιδεύει μαθητές και ακόμα το κάνει δωρεάν. Και αυτό οφείλουμε να τα γνωρίσουμε και χρειάζεται ένα τεράστιο χειροκρότημα που ακόμα και τώρα διδάσκεται δωρεάν μουσική στα παιδιά. Εδώ 100 με 150 παιδιά το χρόνο μαθαίνουν και φιλοξενεί μαθητές συναυλίες, υπάρχει συμφωνική ορχήστρα πλέον και όποιος θέλει τους βρίσκει και εκπαιδεύει τα παιδιά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
Ανάμνηση της Κέρκυρας. Ευχαριστούμε πολύ για την ανοιχήμα και του χρόνου. Να είστε πάντα καλά, χαρούμενο το νέο έτος, καλά Χριστούγεννα να κάνετε όλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε